καλησπέρα σας. Ένα 24ωρο πριν από την κρίσιμη σύνοδο της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο Μιλτιάδης Εύερτ με δήλωσή του επανέφερε το θέμα της λεγόμενης διπλής ονομασίας των Σκοπίων. Είπε ότι αν τυχόν προκριθεί η διπλή ονομασία, τότε προκειμένου να συνδυάσει την κομματική πειθαρχία με το εθνικό αίσθημα θα παραιτηθεί από βουλευτής. Απαντώντας τον κύριο Εύερτ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι θέμα αναγνώρισης των Σκοπίων με δύο ονόματα ουδέποτε ετέθη και ούτε πρόκειται να τεθεί. Αναγνώριση με βάση την απόφαση της Λισαβόνας, από την οποία η κυβέρνηση δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να μετακινηθεί, σημαίνει αναγνώριση με έναν μόνο όρο που δεν θα περιλαμβάνει τον όρο Μακεδονία, τονίζεται στη δήλωση. Στα νέα του Αντένα στις 8.30 οι πολιτικοί μας συντάκτες θα σας παρουσιάσουν όλες τις πτυχές για το θέμα αυτό με αποκαλυπτικά ρεπορτάζ. Άρχισε στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Αθήνας που συνεδριάζει στις φυλακές Κορυδαλού η δίκη του σκανδάλου Κοσκοτά με την κατάθεση του πρώτου μάρτυρα κατηγορίας κυρίου Γιώργου Καλαμοτουσάκη. Ο μάρτυρας ήταν διευθύνων σύμβουλος στην Τράπεζα Κρήτης επί διοίκησης Καρά, όταν είχε προσληφθεί ως υπάλληλος ο Γιώργος Κοσκοτάς, για τον οποίο είπε ότι ήταν άριστος στη δουλειά του στο λογιστήριο. Το δικαστήριο απέρριψε αίτημα για αναβολή της δίκης που υπέβαλε η υπεράσπιση του Κοσκοτά και συγκεκριμένα ο κύριος Αλέξανδρος Λικουρέζος, που είπε ότι παραβιάστηκαν τα δικαιώματα του πελάτη του ως κατηγορουμένου και ότι έχει ήδη κριθεί η υπόθεση της υπεξαίρεσης από το ειδικό δικαστήριο. Με καταθέσεις μαρτύρων κατηγορία συνεχίζεται στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο η δίκη των επαμηνών Δασκυφτούλη και Χριστόφορου Μαρίνου, που κατηγορούνται για απόπειρα κλοπής αυτοκινήτου στα Εξάρχεια. Με κατάρες και φωνές από τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο του πύργου, οδηγήθηκε σήμερα πάλι στον ανακριτή το σατανικό ζευγάρι που δολοφόνησε το βενζινοπόλη Δημήτρη Μιχαλόπουλο. Πρόκειται για τη γυναίκα του Κωνσταντίνα Μιχαλοπούλου και το φίλο του Χρήστο Μαλούκο. Αρχίζουν αύριο στην Αθήνα οι ελληνοτουρκικές συνομιλίες για το θέμα των λαθρομεταναστών. Η ελληνική πλευρά θα επιμείνει να βρεθεί λύση στο θέμα αυτό και ειδικότερα στην ταλαιπωρία των Ιρακινών στο πλοίο Κωστάκης. Συνεχίζονται οι έλεγχοι με εντολή του Υπουργείου Γεωργίας προκειμένου να εντοπιστούν οι παράνομες επιδοτήσεις σε αγροτικά προϊόντα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Μαγκίνας, αναφερόμενος στο ζήτημα των σκανδάλων που έχει προκύψει, δήλωσε σήμερα ότι η φράση του Πρωθυπουργού ότι το μαχαίρι θα φτάσει έως το κόκαλο αποτελεί προειδοποίηση προς κάθε κατεύθυνση. Πασεγιές και Γεσάσε καταγγέλουν την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να συγκαλύψει τα σκάνδαλα και να τα χρεώσει στις συνεταιριστικές οργανώσεις και απειλούν με απεργιακές κινητοποιήσεις. Στο διεθνή χώρο, μυστήριο καλύπτει το θάνατο δύο επιφανών στελεχών του οικολογικού κινήματος της Γερμανίας. Η Πέτρα Κέλλη και ο Γκέρτ Μπάστιαν βρέθηκαν νεκροί στο διαμέρισμά τους στη Βόνη και η αστυνομία αφήνει ανοιχτά τα ενδεχόμενα να πρόκειται για δολοφονία ή αυτοκτονία. Τα πτώματα βρέθηκαν σε πολύ κακή κατάσταση, δεν έχει ανακοινωθεί όμως ακόμη αν βρέθηκε κάποιο όπλο στο διαμέρισμα ή κάποια επιστολή. Το κόμμα των Πρασίνων σε επίσημη ανακοίνωσή του εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για το χαμό των δύο ηγετικών στελεχών του, που τον τελευταίο καιρό είχαν εκφράσει ανοιχτά την ανησυχία τους για την εξάπλωση του κύματος της ρατσιστικής βίας στη Γερμανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος George Bush έχασε και την τελευταία ευκαιρία να ανεβάσει τη δημοτικότητά του στην τελευταία τηλεοπτική αναμέτρηση των τριών υποψηφίων για το προεδρικό αξίωμα. Σύμφωνα με σφιγομέτρηση του CNN και της εφημερίδας USA Today, που έγινε αμέσως μετά την τρίτη και τελευταία αναμέτρηση των υποψηφίων, ο δημοκρατικός Bill Clinton αύξησε τη δύναμη του κατά μία ποσοστιαία μονάδα, ενώ ο George Bush έχασε 4 ποσοστιαίες μονάδες από την ήδη χαμηλή δημοτικότητά του. Χωρίς το μεγάλο του άσο Δημήτρη Σαραβάκο, αλλά με τη βοήθεια του κόσμου, ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει σήμερα ό,τι καλύτερο κόντρα στη φημισμένη Γιουβέντους. Ο διαιτητής θα σφυρίξει την έναρξη στις 9 και 4 στο Ολυμπιακό στάδιο. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντανά από το ραδιόφωνο του Αντένα. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Αναλυτικά ρεπορτάζ από την Ελλάδα και τον κόσμο θα παρακολουθήσετε στα νέα του Αντένα στις 8.30. Γεια σας.